Καλημέρα κύριε Πικραμένε. Καλημέρα κύριε Σαχίνη, τι κάνει η Κολομβία 2-0? Έχετε κέφι, αλλά πριν το κέφι σας παρακαλώ πολύ, τι εικόνα έχετε εσείς? Διότι μας χωρίζουν 2-24 από το δεύτερο γύρο των εκλογών που δίνουν και τον τόνο στην υπόλοιπη Ευρώπη. Χθες το Ηνωμένο Βασίλειο έδωσε άλλο τόνο. Τι εικόνα έχετε? Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις αναφέρομαι στις πιο αισιόδοξες για τη Λεπέν, δεν τις δίνουν αυτοδυναμία. Δηλαδή θα κινηθεί μεταξύ 2.40 και 2.60. Για να βγει η αυτοδυναμία θέλει 2.89, έτσι, γιατί στη Γαλλία έχουμε 570 βουλευτές. Που σημαίνει ότι πάμε σε πολιτικό θεσμικό πλέον αδιέξοδο, δεν υπάρχει συνένεση, δεν υπάρχει διάθεση για κάποια κυβέρνηση, αυτό που λέμε ευρύτατης, ενός σχηματισμού ευρύτατης συνένεσης, που σημαίνει ότι το φάσμα επαναληπτικών εκλογών ή παρέτησης του Μακρόν ως για να ουσιαστικά να τρέξει αυτό όλο το θεσμικό, η θεσμική κρίση είναι μπροστά μας, έτσι. Άρα λέτε ότι όλα είναι ανοιχτά και μάλλον θα γίνει ακόμη πιο ενδιαφέρον το μεγάλο πολιτικό εργαστήρι που λέγεται Γαλλία από εδώ και στο εξής. Ναι, ακριβώς. Ουσιαστικά η μαρμίτα, όπως λέμε, θα εκραγεί την Κυριακή το βράδυ λόγω των αποτελεσμάτων και Δευτέρα το πρωί θα έχουμε, πιστεύω, ραγδαίες εξελίξεις. Αν και ο Μακρόν έχει πει ότι εμένα το Σύνταγμα μου έχει διακριτό ρόλο, δεν μπαίνω στη λογική των κομμάτων, αυτό δεν ισχύει βέβαια, διότι στη Γαλλία άμα δεν υπάρχει αυτό που λέμε συγκατοίκηση στο προεδρικό από τη μία και στο πρωθυπουργικό από την άλλη, δεν λειτουργεί όλο το σύστημα. Έτσι το χτίσε ο Ντεγκόλ το 58. Μάλιστα. Πάμε τώρα στα άλλα. Από πού να ξεκινήσουμε, κύριε Πικραμένε? Να προσέχετε εκεί στον ραδιοφωνικό σταθμό μου, είχατε κανένα εξώδικο από τον πρέσβη της Κολομβίας στην Ελλάδα. Φροντίστε το Κολομβία να το τονίζετε το κο με ωμέγα, έτσι, διότι μπορεί να κατηγορηθείτε για παραποίηση αρχής. Μάλιστα. Το λέει ο κύριος Νίκος καθημερινά, τον ήπιαμε. Καλημέρα κύριε Νίκο. Καλημέρα στον Νίκο. Πάρα πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε με κάτι όμως που το έχετε εντυπώσει πριν με σκάσουν μύτη οι πολιτικοί πρωταγωνιστές. Την αντίστοιξη στα Γιάννενα στις φυλακές με την αντίστοιξη μπαμ και μπουμ οι κουμπουριές στο ψυχικό. Το ψυχικό. Τον Απρίλιο δεν κάναμε την τηλεοπτική εκπομπή στο Ηράκλειο. Την κάναμε. Εκεί δεν έδειξα δύο πινακάκια με 20 υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Αυτό που έδειξα εγώ είχε ξεκινήσει ουσιαστικά στα μέσα του 22 και κάλυπτε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 23. Πόσο έχει σήμερα ο μήνας? Ο μήνας έχει 5 Ιουλίου. Μέσα λοιπόν στο 24 έχω καταγράψει άλλες 10 υποθέσεις το τελευταίο εξάμηνο, έτσι, που αφορούν θέματα εθνικής ασφάλειας, διαπλοκής, Greek Mafia. Βλέπουμε λοιπόν ότι τόσο στις ένοπλες δυνάμεις, όσο και στο λιμενικό, όσο και στην πυροσβεστική, όσο και στην ΑΕΠ, όσο και στην αστυνομία, όσο και στους σοφρονιστικούς, αυτό που λέμε οργανωμένο έγκλημα, το Greek Mafia με την ευρύτερη έννοια, ζει και βασιλεύει. Και βλέπουμε ότι οι πολιτικές ηγεσίες, αν δεν έχουν γνώση, βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου έχουν σηκώσει ψηλά τα χέρια. Δεν ξέρω αν έχει βγει από προχθές ο κύριος Φλωρίδης, υπουργός δικαιοσύνης, και έχει πάρει θέση, διότι το τι συμβαίνει στις φυλακές δεν είναι υπόθεση Χρυσοχοΐδη προπό, είναι υπόθεση Υπουργείου Δικαιοσύνης. Αυτά λοιπόν που αν κάποιος τα βλέπει από μακριά, ειδικώς πάνω σε αυτά τα θέματα, τι καταλαβαίνει? Ότι από τη μία, σε αυτά τα 6 σώματα ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις που σας ανέφερα πριν από λίγο, πέρα από τα δομικά τους κενά, το οποίο μπορεί να έχει να κάνει με την υποστελέχωση, με τους χαμηλούς βαθμούς, με τη χαμηλή εκπαίδευση, με τη χαμηλή επάντρωση, με την έλλειψη πάγιου εξοπλισμού, υπάρχει και αυτό που λέμε επιλογή των επικεφαλής που γίνεται καθαρά με πελατειακά και κομματικά κριτήρια. Πού το είδαμε, κύριε Σαχίνη, πέρυσι αυτό να καταγράφεται όσον αφορά την Ελλάς στο γνωστό φιάσκο με τους Κροάτες Χούλικαν, όσον αφορά το σιδηρόδρομο με τα Τέμπη, όσον αφορά την πυροσβεστική με το Μάτι και τις πυρκαγιές στη Ρόδο,
όσον αφορά την ΕΕΠ στη γνωστή υπόθεση Predator με τις υποκλοπές. Όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις στο Στεφανοβίκιο, στη Λιβύη με τους 5 νεκρούς και στην Αρχίαλο με το Μανιτάρι. Όσον αφορά το λιμενικό, στη γνωστή υπόθεση με την κοκαίνη στο κεντρικό λιμεναρχείο Πειραιά, για να μην αναφέρουμε τον φτωχοδιάβολο κριτικό συντοπίτη σας, ο οποίος πνίγηκε σε δημόσια έκθεση, όπως λέμε, στο λιμάνι του Πειραιά. Ναι, γιατί εκεί ίσχυε το ανάστροφο. Ποιος είσαι εσύ? Ακριβώς, σε σχέση με τον κύριο Αυγενάκη. Βλέπετε λοιπόν ότι ό,τι λέμε στις εκπομπές δεν είναι μια θεωρητική κουβέντα για να κάνουμε, πώς το λένε, αμπελοφιλοσοφία. Είναι η καθημερινότητα, όπως τη βιώνει ο καθημερινός πολίτης. Και φτάνουμε βέβαια στην υπόθεση Αυγενάκη, που δεν είναι κάτι άλλο, είναι σημεία των καιρών. Είναι αυτή η παθογένεια η οποία μετατρέπεται σε υπεροψία και στη λογική ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολιτικά αντίβαρα στην Ελλάδα, θα είμαστε στην εξουσία μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Να λοιπόν πως καλλιεργείται αυτό το αίσθημα της ατιμωρησίας. Και να πω δύο κουβέντες μόνο για την υπόθεση Αυγενάκη, όσον αφορά το ρόλο της αστυνομίας, διότι σήμερα είδα μια καταγγελία ότι δεν έχει καταγραφεί ούτε στο βιβλίο των συμβάντων το συγκεκριμένο περιστατικό. Οι αστυνομικοί, ήμουνα την προηγούμενη εβδομάδα στο Βενιζέλος, αυτοί που κάνουν περιπολία, κύριε Σαχίνη, είναι κάτι 18χρονα, 20χρονα, δόκιμοι, πιτσιρικάδες δηλαδή. Απορώ αν αυτοί οι άνθρωποι, αν αύριο πει κάποιος με ένα καλάσνικοφ και αρχίσει να γαζώνει μέσα στο Βενιζέλος, πώς θα αντιδράσουν. Τα παιδάκια είναι σαν να είναι πρόσκοποι εκεί. Δεν κάνουν κάτι δηλαδή το ουσιαστικό. Άρα αυτά τα παιδάκια αύριο θα πάνε στο πειθαρχικό διότι δεν έκαναν σωστά τα καθήκοντά τους. Ένα το κρατούμενο. Όσον αφορά το ποινικό, μεγάλη συζήτηση, μπορεί να συλληφθεί ο βουλευτής ή όχι. Η απάντηση είναι, με βάση το άρθρο 62 του Συντάγματος, ο βουλευτής συλλαμβάνεται αν επ' αυτοφόρο διαπράττει κακούργημα. Το πρόβλημα ποιο είναι? Δεν μπορεί ο αστυνομικός να έχει στην τσέπη του το βιβλίο του ποινικού κώδικα και να αξιολογεί μέσα σε 2 δευτερόλεπτα αν αυτό που γίνεται μπροστά του είναι πλημέλημα ή κακούργημα. Οπότε τι πρέπει να γίνει? Ο βουλευτής συλλαμβάνεται ή προσάγεται προληπτικά στο τμήμα ασφαλείας του αεροδρομίου στην προκειμένη περίπτωση, γίνεται η προανάκριση, αξιολογούνται τα αδικήματα και αν προκύψει κακούργημα μεταξύ όσων έχουν γίνει, τότε φεύγει και πάει στην εισαγγελία. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Άρα εδώ έχουμε και θέμα κατά πόσο μπορούμε να επιβάλλουμε τον νόμο απέναντι και σε ένα βουλευτή. Όταν λέει π.χ. ο κύριος Αυγενάκης, μη με ακουμπάτε, έχω βουλευτική ασυλία, είναι αληθές με εν μέρη. Τον ακουμπάμε και τον προσάγουμε αν διαπράττει κακούργημα. Όλοι γνωρίζουν το άρθρο 62 όσον αφορά τους νομικούς και τους συνταγματολόγους, πόσο μάλλον οι βουλευτές. Η τρίτη πτυχή είναι ο κύριος Στασούλας. Ο κύριος Στασούλας είναι πρόεδρος της Βουλής. Ο κανονισμός της Βουλής ψηφίστηκε το 2016 επί ΣΥΡΙΖΑ και ουσιαστικά, αν θέλετε, αυστηροποιήθηκε κατά κάποιο τρόπο. Γιατί? Διότι είχαμε την εμπειρία με τους τραμπουκισμούς των βουλευτών της Χρυσής Αυγής το διάστημα 2012-2014. Αλλά δεν πήγε το πράγμα εκεί που έπρεπε. Δηλαδή, βουλευτής ο οποίος συλλαμβάνεται ή εντοπίζεται να διαπράττει αδίκημα, πλημέλημα, κακούργημα, πείτε το όπως θέλει, το οποίο να περιέχει βία, αυτή η βία μπορεί να είναι σεξουαλική, μπορεί να είναι σωματική, θα πρέπει αυτοδικαίως να εκπίπτει του βουλευτικού αξιώματος. Γιατί υπάρχει αυτό στον κανονισμό? Δεν υπάρχει, αυτό θέλω να πω. Αυτή είναι πρόταση που κάνω εγώ δημοσίως, διότι δεν μπορεί το κράτος, κύριε Σαχίνη, να ανακοινώνει ανένδοτο για την ενδοοικογενειακή βία που αναφέρατε πριν από λίγο με το 112 χαριτολογώντας, ή ανένδοτο για τη λεγόμενη αθλητική βία, το χουλιγκανισμό, να κουνάει το δάχτυλο δηλαδή στους υποψήφιους δράστες και οι ίδιοι βουλευτές που καλούνται να ψηφίσουν αυτά τα νομοσχέδια να σηκώνουν το χέρι τους. Ξεφτιλίζεται το κράτος, φάσκει και αντιφάσκει. Ερχόμαστε σε ένα θέμα από το οποίο διαχρονικά υποστηρίζεται ότι δεν υπάρχει στοιχειωδώς καλλιέργεια στρατηγικής ασφάλειας και επιμένετε ότι αυτό είναι από την πιο απλή πράξη της καθημερινότητας μέχρι φυσικά τα πιο σύνθετα ζητήματα. Το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Μάλιστα.
Άρα εδώ, κύριε Πικραμένε, έχουμε μία ραγδαία αποψήλωση και των όποιων θεσμικών λειτουργιών. Έχει άδικο ο κόσμος που είναι πια επιφυλακτικός όχι μόνο στο πολιτικό σύστημα αλλά και στις στοιχειώδεις θεσμικές λειτουργίες. Δέστε, ο καλός φίλος από το Ελσίνκι, ο Γιώργος, μας είπε σταμάτησε ένα μπλόκο της τροχέας, μάλιστα, τον διοικητή, τον αρχηγό, συγγνώμη, της αστυνομίας και τον υπαρχηγό, διότι είχαν κάνει υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Τους συνέλαβαν και τους κόψανε το μπουγιουρδί. Σκέφτεστε ότι στην Ελλάδα θα μπορούσε να συμβεί αυτό? Νομίζετε ότι οι δημοσιογράφοι εκεί στη Φιλανδία που έγινε θα βγουν αύριο το πρωί και θα το κατακρίνουν? Θα το θεωρούσουν αυτονόητο στα πλαίσια λειτουργίας ενός κράτους δικαίου? Δηλαδή δεν νομίζω καν να δώσουν τιμητική πλακέτα στον αστυνομικό για αυτό που έκανε, διότι θεωρούν ότι είναι στα πλαίσια της επαγγελματικής του ρουτίνας. Καταλαβαίνετε γιατί κράτη μιλάμε? Είναι το μαύρο άσπρο. Όλοι αυτοί, όλοι εμείς με αυτούς είμαστε στην ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέμε μένουμε Ευρώπη. Μόνο Ευρώπη που δεν είμαστε. Μόνο για τα μπικικίνια είμαστε Ευρώπη, για τα ΕΣΠΑ και για τα ταμεία ανάκαμψης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα το έχουμε πει. Η χώρα είτε δεν έχει καθόλου θεσμούς, βλέπετε για παράδειγμα Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, είτε έχει θεσμούς οι οποίοι είναι κουτσί. Είτε δεν είναι επανδρομένοι, είτε δεν έχουν χρηματοδότηση. Βλέπε ανεξάρτητες αρχές. Αυτό που κάνει τώρα ο κύριος Βουρλιώτης με την αρχή για το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος, αυτός ο άνθρωπος μαζί με αυτή την υπηρεσία εσωτερικών υποθέσεων της Ελλάς, η οποία κάνει εφόδους δεξιά-αριστερά, βλέπε φυλακές Ιωαννίνων, είναι ό,τι καλύτερο έχει τύχει αυτή τη στιγμή σε αυτό που λέμε Κολομβία 2.0. Βρεθήκανε λοιπόν δύο οργανισμοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάνουν δουλίτσα και ουσιαστικά ενοχλούν τη μαφία. Μακάρι να συνεχιστεί, αλλά αυτό θέλει επάνδρωση, αυτό θέλει βαρβάτη χρηματοδότηση. Και εγώ κάνω δημόσια πρόταση. Το 5-10% από όσων χρημάτων, πάγιων στοιχείων δεσμεύονται και δημεύονται να επιστρέφονται στον προϋπολογισμό, τον τακτικό προϋπολογισμό αυτών των οργανισμών, της αρχής από τη μία και της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων, ούτως ώστε να έχουν άνεση χρηματική για να μπορούν ακόμα περισσότερο να σκαλίζουν και να βρίσκουν πράγματα. Δεν μου λέτε και αυτό πρέπει να κάνει ο κύριος Χρυσοχοΐδης στα στελέχη του Greek FBI που θέλει να δημιουργήσει. Δώστε κίνητρο οικονομικό σε αυτούς τους ανθρώπους, δώστε οξυγόνο να μπορούν να σηκώσουν τη μοκέτα ή να ανοίξουν την ντουλάπα και να βγάλουν έξω τους σκελετούς. Μισό. Πολύ χαρούμενο, αισιόδοξο σας ακούω. Και έχω και ερωτήματα εδώ από τα fan club σας, αλλά ακούστε. Για πικραμένος είμαι σίγουρος. Λοιπόν, ακούστε τώρα εδώ, ακούστε. Καλά τα λέτε εσείς, αλλά με συγχωρείτε, Siemens έχετε ακούσει κάτι? Εδώ επιστρέφονται τα κατασχεμένα, όχι μόνο των αθωοθέντων, δηλαδή μας στάνει ο κόλαφος, ένα πανκίνος ομολογούμενο σκάνδαλο και στη Γερμανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ελλάδα, έχει αθώο στην Ελλάδα, αλλά τώρα επιστρέφονται και τα κατασχεμένα ως προϊόντα εγκλήματος, αυτών των οποίων λόγω παραγραφής τέθηκε στο αρχείο υπόθεση. Και εσείς περιμένετε εις πράξεις από παράνομες ενέργειες να πέφτουν να επενδύονται σε υλικοτεχνικές υποδομές και άλλα για να κυνηγάνε το μαύρο χρήμα? Εγώ θέλω στις 24 Ιουλίου στο Προεδρικό Μέγαρο να τιμηθεί ο κύριος Χριστοφοράκος, γίνεται ή όχι? Ο οποίος ουδής γνωρίζει που βρίσκεται, ουδής τον έχει ψάξει, ουδής από την ΕΥΠ ασχολείται με την υπόθεσή του. Έτσι. Ο άλλος πώς λεγόταν που έχει φύγει στην Αργεντινή, στη Λατινική Αμερική? Καραβέλας. Πού βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Ζούνε, είναι στη ζωή, κάνουν ζωάρα, τι γίνεται? Γνωρίζει κανένας, ασχολείται? Λοιπόν, κύριε Σαχίνη, μπορεί αυτοί τώρα που θα τους δώσουν πίσω τα περιουσιακά στοιχεία να κάνουν και αγωγή στο δημόσιο, ξέρετε. Γιατί? Για πολυθέντα, πώς λένε, νόμιμα κέρδη. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ο άλλος, εγώ θα μπορούσα να είχα βάλει τα χρήματά μου σε έναν λογαριασμό, να έπαιρνα κάποιο τόκο, τόσα χρόνια που μου τα έχετε στερήσει, έχω χάσει και τους τόκους μου. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις στην Κολομβία με ωμέγα πάντα 2-0. Μάλιστα. Να σας πω ότι πριν από λίγο συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Στο επίκεντρο, ακούστε το, έχει ενδιαφέρον, βρέθηκε η μάχη, όπως είπε, για την αποκλιμάκωση των τιμών, διότι η ακρίβεια κατατρώει την καθημερινότητα
του πολίτη. Όμως ο Πρωθυπουργός επέλεξε στη συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας να κάνει και αναφορά μέχμες για το επεισόδιο με τον βουλευτή, υπογραμμίζοντας ότι οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις και ως προς συμπεριφορές, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Οι πολίτες έχουν υψηλές απαιτήσεις ως προς τη συμπεριφορά των πολιτικών. Νομίζω ότι τίποτα δεν ενοχλεί τους πολίτες περισσότερο από συμπεριφορές όσων κατέχουν εξουσία, οι οποίες προβάλλουν μια εικόνα ότι η πολιτική είναι σε μια διαφορετική συνωμοταξία πολιτών που μπορούν να φέρονται με έναν τρόπο διαφορετικό από αυτόν που θα φέρονταν ένας πολίτης. Τέτοιες συμπεριφορές δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές, γιατί τραυματίζουν συνολικά την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Συγγνώμη, κάπου διάβασα ότι με το πρωθυπουργικό σκάφος είχε πάει Σαββατοκύριακο στο Ζαγόρι. Στο Ζαγόρι πού, πώς, έχει αεροδρόμιο το Ζαγόρι, τώρα μην τρελαθούμε. Όχι, ερχόμενος από Βρυξέλλες σταμάτησε η Ιωάννινα. Το πρωθυπουργικό πήγε στην Ελευσίνα και ήρθε και τον πήρε Κυριακή βράδυ. Έτσι γράφουνε τα ΜΜΕ. Από το αεροδρόμιο των Ιωάννων. Τέλος πάντων, τι θέλετε να μου πείτε τώρα, ότι κάνουμε ηθικό δίδαγμα για τη συμπεριφορά των βουλευτών? Τι θυμάστε την περίπτωση Φλόρου, του βουλευτή των Σπαρτιατών, ο οποίος βροχοκόπησε βουλευτή του Βελόπουλου πριν από 3 μήνες στη Βουλή? Ναι, ναι. Τι έγινε, τι θυμάστε την υπόθεση? Τι του είπε ο κύριος Τασούλας? Με βάση τον κανονισμό θα είναι 300 μέτρα ο ένας από τον άλλο, δεν θα μιλάτε, δεν θα λέτε καλημέρα. Μου θυμίζει δημοτικό σχολείο με τα παιδάκια, ο ένας στην πάνω την αυλή και ο άλλος στην κάτω την αυλή. Παιδότοπος είναι λοιπόν η Βουλή, δεν υπάρχει αυστηρός κανονισμός, εδώ δεν υπάρχει αυστηρός κανονισμός στην Ευρωβουλή. Ακόμα και μετά το Qatar Gate θα υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής των Ελλήνων? Ξέρετε ότι οι κανονισμοί τους βγάζουν οι ίδιοι βουλευτές. Ποιος βουλευτής θα πυροβολήσει τα πόδια του κύριε Σαχίνη? Αυτό που πρότεινα πριν από λίγο, αυτοδίκαιη έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα σε περίπτωση άσκησης βίας, υπάρχει κάποιος βουλευτής που θα το προσυπογράψει? Δεν είναι χάζοι άνθρωποι. Για ακούστε εδώ, γιατί δεν το έχετε υπόψη σας μάλλον αυτό. Το Next TV στη Θράκη, επώνυμα, ναι, βγήκε και για άλλο κρούσμα. Βουλευτής Ξάνθης. Το διάβασα, ναι. Ο κύριος Τσιλιγκύρης, όπως λέει, μετέτρεψε ροντέο γλέντι συλλόγου Σαρακατσάνων το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, παρομοιάζοντας μάλιστα ο δημοσιογράφος του καναλιού της Ξάνθης τα όσα συνέβησαν με τη διαβόητη σκηνή στο νυχτερινό κέντρο Βιετνάμ της ταινίας Όλα είναι δρόμος, με την εκπληκτική ερμηνεία του Αρμένη. Λοιπόν, όπως λέει, όλα άρχισαν όταν τον βουλευτή προσέγγισε συγγενικό πρόσωπο τοπικού άσπονδου φίλου του βουλευτή. Εκείνος, λέει, έγινε έξαλλος, άρχισε να βρίζει και να απειλεί τον άνθρωπο που τον προσέγγισε. Τα πράγματα όμως πήραν στροφή προς τον σουρεαλισμό όταν έβαλε φωτιά σε τραπέζι με ουίσκια, κάνοντας άνω κάτω το γλέντι των Σαρακατσάνων. Μαζέψτε τον, λέει, το έκανα. Εδώ πληθαίνουν τα φαινόμενα. Έχουμε πει ότι ο σουρεαλισμός στην Ελλάδα είναι κομμάτι της καθημερινότητας. Ξέρετε, το γραφικό το Λούμπεν μέχρι ένα σημείο μπορείς να πεις κάνω και χάζει, κάνω και χαβαλέ. Όταν όμως έχουμε κατάχρηση εξουσίας, έχουμε υπεροψία εξουσίας και έχουμε και ποινικό αδίκημα, εκεί καταλαβαίνετε ότι ο πολίτης σου λέει εσύ αύριο θα μου κουνήσεις το δάχτυλο διότι δεν πλήρωσα τον ένφια ή δεν έκοψα απόδειξη στην ταβέρνα που διατηρώ. Ποιος, εσύ που σηκώνεις χέρι στον υπάλληλο των 800 ευρώ για παράδειμα? Γιατί νομίζω η Aegean ήταν η αεροπορική εταιρεία του υπαλλήλου. Δεν το ξέρω αυτό. Ναι, πολλά λέγονται, για να μην λέμε ονόματα. Λοιπόν, η οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία δεν έπρεπε από την πρώτη στιγμή, το επόμενο λεπτό, το νομικό τμήμα αυτής, οι δικηγόροι της που χρυσοπληρώνονται, να έχουν όχι μόνο καλύψει όλο το κομμάτι, να έχουν όχι μόνο κινήσει η ίδια τη διαδικασία, δηλαδή να έχει ασκήσει μηνυτήρια αναφορά η ίδια η εταιρεία για επίθεση σε υπάλληλό της, και επί 2-3 μέρες αυτή η υπόθεση να σέρνεται ουσιαστικά και τελικά ο υπάλληλος μετά από 72 ώρες να καταθέτει τη λεγόμενη μήνυση. Άρα εδώ βλέπετε πού είναι και οι συνδικαλιστές να πιέσουν οι ίδιες οι εταιρείες να αναλαμβάνουν και τα δικαστικά έξοδα και ουσιαστικά να κάνουν αγωγές σε όλους αυτούς, βουλευτές, υπουργοί, περιφερειάρχες, δήμαρχοι κλπ. Λέει εδώ ο φίλος μου Ηλίας, καλημέρα, λέει, κύριε Πικραμένε, τι Φιλανδία λέμε τώρα, Ελλάδα, λέει, Ελλαδάρα και πάλι Ελλάδα. Ο Σωτήρης, ερώτηση. Κύριε Πικραμένε, λέτε για Κολομβία με ωμέγα 2-0.
Αν έχετε εικόνα, γιατί εγώ λέει από περιέργεια κοιτάω τα κολομβιανά με όμικρον μίμι έψινο στο YouTube με όσα ισπανικά ξέρω. Και βρε παιδί μου, λέει, έχω την εντύπωση ότι τελικά πιο ήσυχα είναι εκεί τα πράγματα, ακόμη και στο Μεντεγίν. Η Κολομβία έχει γίνει GG, έτσι. Όταν λέμε Κολομβία, εμείς αναφερόμαστε δεκαετίες του 80-90, έξι Εσκομπάρ και τα υπόλοιπα, αυτά που βλέπουμε στον Νάρκος, στο Netflix. Λοιπόν, απλώς, τι γίνεται. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι οι δολοφονίες στην Ελλάδα, με τελευταία του Στάθη και την προηγούμενη ήταν του Ζαμπούνη, ιδιοκτήτη καταστημάτων, ο οποίος νομίζω είχε δραστηριότητες και στη Μύκονο. Στη Μύκονο, κύριε Σαχίνη, και στις Κυκλάδες γενικότερα, ξεπλένεται βρώμικο χρήμα. Τα ξέρει αυτά ο κύριος Βουλιώτης. Υπάρχουν ξενοδοχειακές μονάδες. Εγώ ξέρω μία πολύ γνωστού νονού του οργανωμένου εγκλήματος, ο οποίος έχει και ελληνικό διαβατήριο. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να το γκουγκλάρει πάρα πολύ εύκολα και να το βρει, δεν λέω το όνομα για ευνόητους λόγους. Πάρα πολλές λοιπόν ξενοδοχειακές μονάδες σε αυτά τα νησιά είναι προϊόντα παράνομων δραστηριοτήτων και ξεπλένονται. Ενδεχομένως κάποιες από αυτές να έχουν μπει και στον αναπτυξιακό νόμο και να έχουν επιδοτηθεί κιόλα. Ας τα βρει λοιπόν ο κύριος Βουλιώτης μαζί με τον κύριο Τζομπατζόγλου, ο οποίος είναι ο εισαγγελέας εφετών στη Σύρο με αρμοδιότητα τις Κυκλάδες. Αλλά από ό,τι μαθαίνω και η εισαγγελία στη Σύρο δεν έχει κόσμο, δεν έχει άτομα και ο κύριο Τζομπατζόγλου δεν μπορεί να κάνει όλα όσα θα ήθελε να κάνει. Άλλα μηνύματα λοιπόν προς εσάς. Πώς το κράτος ακυρώνει το κράτος. Άλλα μηνύματα προς εσάς. Βασίλης, πριν χρόνια σε νησί οι δόκιμοι μαζί με τον διοικητή μάθαιναν τη δουλειά. Δηλαδή δεν πλήρωναν σε εστιατόρια και μπαρ και αν τους έλεγες να πληρώσουν σου κάνανε επισκέψεις από την επόμενη μέρα. Άρα δουλίτσα γίνεται, λέει. Άλλος, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα από το Fan Club Nissan Feroe. Τι οξυγόνο να πάρει, κύριε πικραμένο ο λαός, μέσα από τις κλίκες. Πείτε καλύτερα στο Hakan Fidan να έρθει να βάλει τάξη. Όχι έτσι, ρε παιδιά, ηρεμήστε. Ο να Γιάννης... σας πω κάτι. Το λέει για πλάκα ο Κώστας, νομίζω. Κώστας, ναι, ναι, ναι. Αλλά στην Τουρκία, ίσως επειδή έχουν αυτό τον αυταρχισμό, θα μου πείτε θα γίνουμε Τουρκία, γιατί και στην Τουρκία το οργανωμένο έγκλημα είναι κράτος μαφία, είναι θεσμικό. Αλλά εκεί όταν πάρουν την απόφαση να χτυπήσουν τους από εδώ νονούς για να μπορέσουν να ωφελήσουν τους από εκεί νονούς, μέσα σε 24 ώρες γίνεται η δουλειά. Στην Ελλάδα δεν ενοχλούμε ούτε τον ένα ούτε τον άλλον. Και μην ξεχνάτε και κάτι, ότι πάρα πολλές καταγγελίες που γίνονται σε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές γίνονται από αλληλοκαρφώματα νονών και τοπικών συμφερόντων. Δηλαδή είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ τους που οδηγεί τελικά σε ξεκαθαρίσματα, συλλήψεις και δολοφονίες. Εσείς πιστεύετε ότι το Στάθη στο ψυχικό τον έφαγε κάποιος νόμιμος επιχειρηματίας ο οποίος δεν κατάφερε να βγάλει κάποια οικοδομική άδεια? Σιγά μην μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα πάει σε κάποιο άλλο νησί, θα ασχοληθεί με κάτι άλλο. Φυσικά και όχι. Κάποιος που πήρε απόφαση να δολοφονήσει έναν τοπογράφο, τοπογράφος ήταν ο άνθρωπος, έτσι, δεν ήταν έμπορος ναρκωτικών. Σημαίνει ότι είναι κάποιος ο οποίος κεγότανε. Κεγότανε τι, να ξεπλύνει μαύρο χρήμα? Κεγότανε τι, να κάνει κάποιες άλλες δουλίτσες? Εκεί λοιπόν θα πρέπει να στρέψει την προσοχή του στο τμήμα ανθρωποκτονιών, στη μεγάλη Greek Mafia που έχει μετατρέψει τις Κυκλάδες τα τελευταία χρόνια σε πλυντήριο. Ο φίλος ο Νίκος λέει: διαφωνώ με τον κύριο Πικραμένο. Δεν θέλουν οικονομικό κίνητρο αυτά. Εννοεί για τους δημόσιους υπάλληλους ελεγκτικά. Χρειάζεται πλαίσιο σοβαρών νόμων και θεσμών που να λειτουργεί, όπως η Φιλανδία, ώστε ο άλλος να μην παίζει το κεφάλι του όταν κάνει τη δουλειά του. Ναι, σωστό, μισό λεπτό. Σωστό και αυτό. Ποιος θα παίξει το κεφάλι του, κύριε Σαχίνη, για να είμαστε και ρεαλιστές, για 1500 ευρώ μισθό το μήνα με οικογένεια και δύο παιδιά? Γιατί να μπει σε αυτή την ιστορία? Εγώ έχω πει και για την υπόθεση του Greek FBI. Ας δούνε τηλεοπτικές σειρές στο Netflix. Όταν γίνεται η επιλογή στις λεγόμενες μονάδες αντιμάφια, διαλέγουν ανθρώπους οι οποίοι ούτε παντρεμένοι είναι, ούτε παιδιά έχουν και τους δίνουν οικονομικό κίνητρο. Δηλαδή, θα κάνουμε το ντου, θα μαζέψουμε το 3% δικό σου. Δημιουργείται λοιπόν ένα τέτοιο κίνητρο που άλλος μπαίνει στη φωτιά χωρίς να το σκεφτεί. Στην Ελλάδα γιατί να το κάνεις αυτό?
Μάλιστα. Για να βρεθείς σε καναχαντάκι αύριο το πρωί για 1500 ευρώ. Μου λέει εδώ κάποιος όμως, κύριε Πικραμένε, από το κινητό σας λέει Fan Club, προτείνεται δηλαδή το κράτος, μέρος, ναι, του οποίου συνδέεται με λειτουργίες μαφίας, να χρηματοδοτεί, ναι, υπηρεσία που θα κυνηγάει τη μαφία που συνδέεται με τη σειρά του με το κράτος. Λίγο δύσκολο το βλέπω. Και άλλος φίλος λέει, ναι, ακούστε, παραπλήσιο. Ναι. Δυστυχώς εκεί θα φτάσουμε, λέει η Κατερίνα, κύριε Πικραμένε, να τιμούμε και να επιβραβεύουμε τους κλέφτες και τους απατεώνες. Καλό Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα, όμως ακούω ειδικά από τον κύριο Πικραμένο. Από τη στιγμή που το κράτος έχει τις ανεξάρτητες αρχές για τη δίωξη του μαύρου χρήματος, θα πρέπει να τις ενισχύσει σε άτομα και σε μπάτζετ. Διαφορετικά κλείστετες, δεν έχει νόημα να υπάρχουν. Αν φέρτε στη ραδιοφωνική σας εκπομπή τον κύριο Βουρλιώτη να σας πει τι προβλήματα αντιμετωπίζει καθημερινά σε έλλειψη εμπειρογνωμόνων, πάγιου εξοπλισμού, χρημάτων κλπ. Παρακαλάει ο άνθρωπος, θέλω στελέχη, θέλω χρήματα, θέλω αυτοκίνητα, θέλω τα πάντα για να κάνω δουλειά. Αλλά θα την κάνει τη δουλειά. Θα φέρει το χρήμα πίσω και από εκεί και πέρα πρέπει να δοθεί και ένα μπόνους παραγωγικότητας, όπως δίνεται σε διάφορα στελέχη ΔΕΚΟ, σε υποθέσεις οι οποίες πραγματικά τις ολοκληρώνουν. Δώσε λοιπόν κίνητρο σε αυτούς τους ανθρώπους για να μπορούν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Με 1500 ευρώ και μηνύματα στο κινητό θα βρεθεί σε ένα χαντάκι, θα σου πάμε τα παιδιά. Δεν γίνεται δουλειά. Δεν το καταλαβαίνουμε. Ο Γιάννης λέει, κύριε Πικραμένε, η βουλευτική ασυλία για τους βουλευτές ισχύει για, ναι, την άσκηση των καθηκόντων τους. Εκτός και αν θεωρούμε ότι η λεκτική και σωματική βία ασκούνται στο πλαίσιο βουλευτικών καθηκόντων. Όχι, όχι. Θα σας πω τι λέει ακριβώς το Σύνταγμα. Όταν κάνεις κάτι, για παράδειγμα, χτυπήσεις κάποιον στο δρόμο στη λογική ενός τροχαίου ατυχήματος, το οποίο θεωρείται πλημέλιο, για παράδειγμα, δεν τον ακουμπάς το βουλευτή. Τα γράφει το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα λέει μπορείς να το συλλάβεις. Σύλληψη δεν σημαίνει σώνει και καλά χειροπέδες. Χειροπέδες βάζουμε σε κάποιον ο οποίος αντιστέκεται στη σύλληψη. Όταν γίνει κακούργημα, ένας βουλευτής, κύριε Σαχίνη, ο οποίος θα εκτελέσει με το υπηρεσιακό του όπλο έναν πολίτη, το συλλαμβάνεις, είναι κακούργημα. Ένας ο οποίος πιαστεί να βιάζει μια γυναίκα, το συλλαμβάνεις, είναι κακούργημα. Αυτά τα λέει το Σύνταγμα. Εγώ αυτό που προτείνω, είτε πλημέλημα είτε κακούργημα, προληπτικά να προσάγεται, επιτόπου να αξιολογείται το αδίκημα και αν προκύπτει κακούργημα, έφυγες για εισαγγελέα. Όχι όμως τον αφήνουμε στη λογική, για πρόσεχε ποιος είμαι εγώ, είμαι κολλητός του Πρωθυπουργού, το βουλευτή δεν τον ακουμπάμε, έχω ασυλία, άντε γεια. Αυτό είναι η Κολομβία με κάπα, με ωμέγα. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Σουηδία. Α, μου κάνανε και υπόδειξη πώς θα το προφέρω στα σουηδικά το όνομα. Α, θα πουλήσω μούρι σήμερα. Από το Edzombing της Σουηδίας, λοιπόν, λέει. Το μαρτυρικό, ναι. Στη συζήτηση, το μακρινό 1995, κύριε Πικραμένε, λέει, το νούμερο 2 της τότε κυβέρνησης Σουηδίας, Μόνα Σάλιν, αγόρασε μια Τομπλερόνε και κάτι ακόμα καραμέλες με την πιστωτική κάρτα της κυβέρνησης. Και αν και παρατήθηκε αμέσως, πλήρωσε και το ποσό που οι Σουηδοί την εξαφάνισαν από τον πολιτικό χάρτη για μια Τομπλερόνε. Έτσι. Τι να πούμε. Τι να πούμε. Απορώ, γιατί εμείς μπορείτε να μου πείτε γιατί είμαστε ακόμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να γίνονται δουλίτσες, δεν είμαστε. Για να δουλεύουν κάποιες μεγάλες εταιρείες με τους τοπικούς εργολάβους. Έχουμε καμία σχέση εμείς με τη Βόρεια Ευρώπη και τους Σκανδιναβούς? Όχι. Εδώ είναι Βαλκάνια. Κολομπία de los Balcanes, τα λένε στα Ισπανικά. Ο Χρήστος από την Αγγλία λέει καλημέρα, χαιρετισμού στον κύριο Πικραμένο. Φοβερός, λέει, για μένα. Διαβάζω τα σχόλια όπως είναι. Καλημέρα, λοιπόν. Καλημέρα. Μπορώ να προτείνω στους πολιτικούς να ξεκινήσουν μαθήματα, λέει, άμυνας, self-defense, γιατί δεν πρόκειται να κάτσει ακόμη ο κόσμος να τα βλέπει και να τα υποφέρει αυτά. Στην Αγγλία αυτό δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει και αν γινόταν θα ένιωθε το χέρι του νόμου να το τζιμπά. Για να τα λέμε όλα και για την Αγγλία, λέει. Και να πούμε και κάτι άλλο, το έχω πει για την ενδοοικογενειακή βία, διότι εντάξει. Να δίνουμε και κάποιες πρακτικές λύσεις. Θα πρέπει σε επίπεδο δήμων να γίνονται προαιρετικά δωρεάν μαθήματα αυτοάμυνας σε όσες γυναίκες και σε όσους άντρες νιώθουν απειλή, είτε εντός του σπιτιού είτε στο δημόσιο χώρο. Διότι καλέ οι ποινικοί κώδικες και τα καταφύγια δομές για γυναίκες οι οποίες έχουν υποστεί βία.
όλη η ουσία είναι τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Ο θώρακας και το κεφάλι είναι τα δύο ευαίσθητα σημεία του σώματος. Θα πρέπει οι γυναίκες αντανακλαστικά να μπορούν να προστατεύονται και μετά κάνουν ό,τι θέλουν. Μα, τι λέτε, τώρα, μα τι λέτε τώρα, κύριε Πικραμένε? Εδώ δεν υπάρχει υποχρεωτικό μάθημα πρώτων βοηθειών καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και εγκεφαλικού στα σχολεία, που θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό μάθημα, να ξέρω εγώ, εσείς ο καθένας, να δίνουμε πρώτες βοήθειες? Τι λέτε τώρα? Έχουμε πάει όλοι στρατό. Κάναμε θητεία. Βγήκε κανένας από το στρατό πιστοποιημένος διασώστης? Κάναμε σχολείο πρώτων βοηθειών? Αυτό που προτείνει ο κύριος Δένδιας, ποια είναι η προτεραιότητα? Να παίρνουμε ταμπλέτες και να γίνουμε μάγειρες. Τι άλλο είπε εκεί στα ΙΕΚ θα τους κάνει? Θα μπορούσαμε κάθε χρόνο από τις 4 ΕΣΟ που υπάρχουν στο να γίνουμε υδραυλικοί, να έχουμε 40.000 πιστοποιημένους διασώστες. Αλλά εμείς έχουμε προτεραιότητα να γίνουμε υδραυλικοί, γιατί δεν ξέρω αν το μάθατε. Ακριβώς. Υπεύθυνη πυρασφάλεια στους Δήμους είναι υδραυλικοί. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Είναι το νέο φρούτο αυτό. Λοιπόν, ακούστε, κύριε Πικραμένε, ξαναερχόμαστε στο βασικό ζήτημα και με αυτό θέλω να κλείσουμε. Δεν υπάρχει λοιπόν στοιχειοδός. Μου λέει κάποιος, υπάρχει κράτος στη χώρα? Υπάρχει στοιχειοδός, αυτό που υπάρχει τέλος πάντων. Υπάρχει, αλλά βγάζει κανένα πιστοποιητικό γέννημα. Λοιπόν, στοιχειοδός δεν υπάρχει μια κουλτούρα ασφάλειας. Και έχουν καταφέρει στον κόσμο, όταν μιλάς για ασφάλεια, να έχει κατά νου, θα το πω, ότι θα επέμβει ο αστυνομικός στο σπίτι. Η ασφάλεια. Ή ο κυπατζής. Ναι. Μάλιστα, ή ο κυπατζής, ή ο χωροφύλακας. Καλά το λέτε. Ή ο ρουφιάνος. Η ασφάλεια είναι άλλο πράγμα. Τα έχουμε πει. Όσοι δεν το έχουν δει, ας δούνε στις 12 Απριλίου τη τηλεοπτική εκπομπή που κάναμε με το Πινακάκι, τι είναι η εθνική ασφάλεια, που ξεκινάει από την εδαφική ακαιρεότητα και φτάνει μέχρι την υγειονομική ασφάλεια, την περιβαλλοντική, την κυβερνοασφάλεια. Αλήθεια, πού είναι αυτή η υπόθεση με το email gate? Πλήρωσαν τα πρόστιμα οι ενδιαφερόμενοι? Έχουν γίνει κάποιες διώξεις ποινικές? Πού έχουμε φτάσει? Λοιπόν, βλέπετε λοιπόν πόσα θέματα, εγώ φροντίζω όλα αυτά, κύριε Σαχίνη, να τα καταγράφω και θα πρέπει σε τακτά χρονικά διαστήματα με πινακάκια να τα δείχνουμε στον κόσμο, διότι δεν έχουμε πάθει ακόμα λοβοτομή, έτσι. Αυτή τη στιγμή έχουμε 30 υποθέσεις από το καλοκαίρι του 22 μέχρι το καλοκαίρι του 24 που τις έχω καταγράψει, που δείχνουν ότι και οι ΕΔΕ που γίνονται στα σώματα ασφαλείας δεν έχουν κανένα αποτέλεσμα, διότι υπάρχουν συντεχνιακά συμφέροντα και συναδελφική αλληλεγγύη, δηλαδή ο αστυνομικός ελέγχει τον αστυνομικό, ο στρατιωτικός στο στρατιωτικό, ο λιμενικός στο λιμενικό, πάρτα αυγό και κούρευτο. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχει μια ανεξάρτητη αρχή πειθαρχικού ελέγχου, η οποία θα είχε μέσα μόνο δικαστικούς και νομικούς και θα έπρεπε να υπάρχουν οι λεγόμενες αποτάξεις. Όπως είπα πριν από λίγο, έκπτωση από το βουλευτικό αξίωμα για το βουλευτή που ασκεί βία, απόταξη από το σώμα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις για αυτόν που προκάλεσε είτε σοβαρό ατύχημα είτε θάνατο. Πού είναι η υπόθεση με τους 5 νεκρούς στη Λιβύη? Έχουμε κάποιες ποινικές διώξεις? Έχουμε 5 νεκρούς στη Λιβύη. Έχετε δίκιο. Και τώρα καταλαβαίνει και ο κόσμος γιατί το 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, να το υπενθυμίσω, για να μην υπάρχει ασυλία, το σκότωσαν με τον τρόπο τους. Έτσι. Δεν υπάρχει κύριε Σαχίνη, εφαρμοστικός νόμος. Άλλο. Προφανώς δεν υπάρχει. Άλλο θέλω να πω. Ακούστε, κύριε Πικραμένε, άλλο θέλω να πω εγώ. Το σκότωσαν με τον τρόπο τους όλα τα κόμματα. Ακόμη και αυτά που το υιοθέτησαν. Το ξανακουβέντιασαν? Όχι. Μα δεν τους ενδιαφέρει αυτό το θέμα. Το θέμα αυτή τη στιγμή δεν ξέρετε ποιο είναι. Το θέμα είναι, θα βγει ο Δούκας στο Πασόκ για να κάνουμε το συνοικέσιο με τον Κασελάκη, μπας και ρίξουμε το Μητσοτάκη? Αυτή είναι η υπαρξιακή ανησυχία του πολιτικού συστήματος. Και από εκεί και πέρα ασκέγεται η χώρα κάθε μέρα με τις πυρκαγιές. Τους έχουν γραμμένους όλους. Σας έχω πρόταση εδώ. Εάν αποφασίσει ο Biden να μην συνεχίσει για τις προεδρικές στην Αμερική, πλανητάρχης είναι, know-how έχει, ας έρθει εδώ. Να τον φέρουμε εδώ. Μάλιστα. Τι να πω, είναι και αυτή μια επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι να γίνουμε περιφέρεια της Τουρκίας, να λέμε που ζούμε δυτικά της γαλάζιας πατρίδας. Υπάρχει και αυτή η επιλογή. Κώστας Πικραμένος, έλα να μας σώσεις. Εκεί θα καταλήξουμε, μου φαίνεται. Κώστας Πικραμένος, τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, κύριε Πικραμένε. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλό κουράγιο για